σε πλοίο από τη στεριά. Λοιπόν, είδατε καλές ειδήσεις. Θέλετε καλές ειδήσεις, mm-hmm. σας έφερα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι θέλαμε να σας δείξουμε, να σας το δείξουμε αυτό ζωντανά την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Δεν πειράζει όμως, γιατί καταφέραμε να το κάνουμε γύρισμα και σήμερα να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλο το βίντεο. Αν θέλετε να δούμε πρώτα το βίντεο. Πάμε να το δούμε και να μας εξηγήσει μετά. Για πάμε να δούμε. Βεβαίως. Τι μας ετοίμασε. Drones για τη μεταφορά τεστ κορονοϊού σε πλοίο. Η ΕΡΤ παρακολούθησε την πρώτη δοκιμή παγκοσμίως στο λιμάνι της Ελευσίνας. Τα πλεονεκτήματα είναι ταχύτητα στην εκτέλεση εργασίας, ασφάλεια, μειωμένο κόστος και νέες συνθήκες όσον αφορά τουλάχιστον την παρούσα πανδημία, όσον αφορά την αποφυγή επαφής με τους ναυτικούς και με τη στεριά, για να αξιολογηθεί η κατάσταση των πλοίων ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην προσέλευση στο λιμάνι. Το drone ξεκίνησε από το λιμάνι της Ελευσίνας και μόλις έφτασε στο κατάστρωμα του πλοίου, μεταφέροντας μοριακά rapid test για το πλήρωμα. Μόλις σε 3 λεπτά, καλύπτοντας έτσι την απόσταση των 2 ναυτικών μιλίων, που κανονικά με ένα απλό μέσο θα χρειάζονταν τουλάχιστον 20 λεπτά για να φτάσουν. Χώρος καθαρός, ενεργοποίηση κινητήρων, διαδικασία take-off. Drone εξωτερικών χώρων, το οποίο εκτός από τη σημερινή εργασία που κάναμε μεταφοράς των μοριακών τεστ, χρησιμοποιείται για πολλές εναέρες εργασίες, επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επιτήρηση εγκαταστάσεων, χαρτογράφηση, βιντεοσκόπηση. Η χρήση των drones δεν σταματά εδώ. Δοκιμές γίνονται και για drones εσωτερικών χώρων, τα οποία μπορούν να πλησιάσουν σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπου. Έχουμε τον drone εσωτερικών χώρων, το οποίο είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο, γιατί ύπταται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαφή με το GPS. Είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε ακόμα και σε περιπτώσεις όπου για τον οποιοδήποτε λόγο χαθεί ο έλεγχος, να έχει τη δυνατότητα της πρόσκρουσης, να απορροφάται η πρόσκρουση και να μην δημιουργείται ζημιά. Ένα επόμενο βήμα που εξετάζουμε στην ναυτιλία με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι η μεταφορά των εμβολίων που έπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές στο προσωπικό. Η ναυτιλία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η ρομποτική καθίσταται πολύ σημαντική στην εποχή μας με τη χρήση, όπως είδαμε, των αεροχημάτων, των drones, που μπορούν να εξυπηρετήσουν στην παρούσα φάση το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, εγκλωβισμένοι στα πλοία και χρειάζονται να έχουν τέτοια διαγνωστικά τεστ, τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη ενημέρωση για τον κορονοϊό. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Τουριστικό μου φάνηκε και αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γυρίστηκε προχθές αυτό. Ιδέες. Μας καθήλωσε, το παρακολουθούσαμε. Υπήρχε ησυχία εδώ πέρα όσο έπαιζε το βίντεο της Ειρήνης Κυρίτση. Για πες μας λίγο λοιπόν και εσύ που πήγες και το παρακολούθησες όλη τη διαδικασία από κοντά. Τι είδες, πώς γινόταν, είχαν ευκολίες, είχαν δυσκολίες. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το λιμάνι της Ελευσίνας με ένα καραβάκι. Μετά από 20 λεπτά φτάσαμε στο πλοίο, έτσι ανεβήκαμε ανεμόσκαλες, ζήσαμε τρομερές εμπειρίες, επικίνδυνες αποστολές θα έλεγα. Παρόλα αυτά να πούμε ότι όλα αυτά τα κάναμε με ασφάλεια, έτσι, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Φτάσαμε λοιπόν στο κατάστρωμα του πλοίου που είχαν δημιουργήσει ένα διάδρομο με κόνους για να φτάσει εκεί το πλοίο, το drone, με τα rapid test με ασφάλεια. Ο χειριστής του drone από το λιμάνι της Ελευσίνας ενημέρωσε όταν έφτασαν τα τεστ και έτσι μέσα σε 3 λεπτά το drone, όταν απογειώθηκε, έφτασε στο κατάστρωμα του πλοίου, όπως είδαμε. Η απόσταση που κάλυψε ήταν 2 ναυτικών μιλίων, που με το πλωτό μέσο εμείς χρειαστήκαμε 20 λεπτά. Συνεπώς, αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, αποφεύγεται η επαφή ανθρώπου με άνθρωπο. Σωστά. Έτσι. Τα drones μπορούν να εξυπηρετήσουν στην παρούσα φάση που ζούμε της πανδημίας και να εξυπηρετήσουν στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, που είναι εγκλωβισμένοι για μήνες μέσα στο καράβι. Και είναι απαραίτητο και εκείνοι να έχουν βέβαια τα διαγνωστικά τεστ, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για τον κορονοϊό.
Αυτά όλα τα είδαμε με το drone εξωτερικών χώρων. Από την άλλη, το σφαιρικό drone που είδαμε είναι το drone εσωτερικών χώρων που μπορεί να αντικαταστήσει την απέτηση για ελέγχους σε δύσβατα, δυσπρόσιτα σημεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του ανθρώπου. Όπως το μηχανοστάσιο που πήγαμε εμείς, όπως τα μπάρια του πλοίου, όπως οι ανθρωποφυρίδες που είδαμε έτσι ένα σημείο και στα πλάνα μας που δεν μπορεί να περάσει ο άνθρωπος για να κάνει ελέγχους. Να πούμε επίσης ότι τα drones χρησιμοποιούνται για επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, για επιτήρηση εγκαταστάσεων, για χαρτογράφηση, για βιντεοσκόπηση. Τώρα στην ναυτιλία όλα αυτά είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα ως καθημερινό εργαλείο. Μάλιστα. Και όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, εξετάζουν το ενδεχόμενο, το επόμενο βήμα, να είναι η μεταφορά των εμβολίων από το πλοίο στη στεριά. Σημαντικό. Που είναι αρκετά σημαντικό στις μέρες μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη, και για τις εικόνες και για το ρεπορτάζ. Παγκόσμια πρεμιέρα, η ΕΡΤ βρέθηκε εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία και σημαντική επιτυχία της Ειρήνης αυτή. Να σου πω, δεν ξέρω αν είδες ένα mail που ήρθε τώρα. Πρέπει να έχουν παρεξηγήσει οι τηλεθεατές την αγάπη μου για το φαγητό.